Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μήνα της Άνοιξης. Τελειώνει ο Μάρτης σήμερα. Ξεκινάει Απρίλιος. Απρίλιος, όπως ξέρετε, πάντα πιο χαρούμενος μήνας, πιο ζεστός από το Μάρτη. Και όπως πάντα, στο τέλος του μήνα δείχνω τι άνθησε, τι είχε ανάπτυξη, τι απάνθησε και γενικά δείχνω τις ορχιδέες μου. Θα ξεκινήσουμε με τους φαλαινόψεις. Δεν έχω πάρα πολλά ανθισμένα αυτή την εποχή. Γενικά είχα πλούσια αμφιφορία το Μάρτι, αλλά δεν πρόλαβα να γράψω, να καταγράψω αμφιφορία της Σιντέρειας Τζαπώνικας. Μετά απάνθηση ρηχοστήλης, έπρεπε νωρίτερα να τραβήξω βίντεο, αλλά τι να κάνουμε, τρέχουμε, μερικές φορές ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ αυτό το φαλαινόψεις μ' είχαν στείλει από τη Σουηδία, όποιος θυμάται. Θα σβήσω λίγο το φλας για να δείξω το χρώμα του. Γιατί δεν είναι τόσο ανοιχτόχρωμος, είναι λίγο με πράσινους τόνους, με κάπως δεν μπορώ και να το περιγράψω ακριβώς. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφος. Αυτό το φαλαινόψεις μου είχαν στείλει από τη Σουηδία το Σεπτέμβριο, δηλαδή φανταστείτε πόσους μήνες είναι ανθισμένος και συνεχίζει να βγάζει, να βγάζει, να βγάζει τα λουλούδια. Εννοείται ότι ήταν στο φαρμακείο και αυτός. Υπήρχε ακόμα ένας φαλαινόψεις, μάλλον υπάρχει, που πάλι το πήγα στο φαρμακείο. Θα δούμε τι θα μας βγάλει. Αν θυμάστε, έτσι λίγο κάπως πρασινοπό ήταν. Αυτό εδώ το φαλαινόψεις μου είπαν ότι λέγεται μούκαλα. Μούκολα, μούκαλα, κάπως έτσι. Θα είχε πιο πλούσια αμφιφορία αν δεν έβαζα τα χεράκια μου και δεν έσπαζα αμφοφόρος στέλεχος. Τι να κάνουμε. Το έχουμε αυτό. Έχουμε αυτό εδώ το φαλαινόψεις που μου έστειλε η Άννα από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, πανέμορφο φυτό. Συνεχίζει να ανθίζει, δεν τον πείραξε η αλλαγή σπιτιού και συμπεριφοράς. Είναι γεμάτος μπουμπούκια. Απίστευτο φυτό. Εδώ είναι αυτό το άσπρο φαλαινόψεις που έχει δύο παράξενα παιδάκια που επίσης ήταν στο φαρμακείο. Έχει ένα παιδάκι με αμφοφόρο στέλεχος και εδώ έχει ουσιαστικά ένα αμφοφόρο με φύλλα. Παράξενο φυτό. Τι να πω. Εξακολουθεί ακόμα να είναι ανθισμένο το μελτανιόψεις. Έμεναν δύο λουλούδια. Βλέπετε από πίσω είναι ακόμα ένα. Θα ήταν παραπάνω, αλλά ως συνήθως έβαλα τα χεράκια μου και μίχρινα αμφιφορία. Εδώ είναι αφισμένο φαλαινόψεις της φιλενάδας μου, Αλέκας. Μου είχε κάνει δώρο για τα γενέθλιά μου το Ιανουάριο. Είναι ανθισμένο από το Ιανουάριο. Βέβαια υπήρχε ακόμα ένα αμφοφόρο, αλλά το αποξέρανε. Δεν μας πειράζει αυτό. Αυτό εδώ το αμφοφόρο στέλεχος έχει προοπτική να ανθίζει για πολλούς πολλούς μήνες. Και αν δεν θα θέλει το φυτό να κρατήσει αυτό το αμφοφόρο στέλεχος, εννοείται ότι θα βγάλει κάποια στιγμή καινούριο. Και εδώ έχουμε το mini mark, το περίφημο. Αυτό μου είχαν στείλει από τη Μόσχα τον Αύγουστο. Όποιος θυμάται ήρθαν φυτά μετά από 3 εβδομάδες πάρα πάρα πολύ ταλαιπωρημένα. Μη είχαν δώσει σε ένα φυτώριο κάποιο διγερτικό ανάπτυξης. Δεν μου είπαν τι είναι ακριβώς. Το φυτό πήρε μπρος και έδωσαν πολύ μικρή ποσότητα. Πήρε μπρος πάρα πάρα πολύ καλά. Βλέπετε έβγαλε πολλά φυλλαράκια. Μην κοιτάτε, αυτό είναι προληπτικό για την άνοιξη ψικάζω. Για τα έντομα μύκητες κτλ. Έβγαλε 2 αμφιφόρα στελέχη, αλλά δεν σηκώνει τα μπουμπούκια, δηλαδή άνοιγε το λουλούδι και την άλλη μέρα το έριχνε. Μέχρι που του άλλαξε το μέρος,
έβγαλα από τις λάμπες και το έβαλα στο παράθυρο που έχει μόνο φως της ημέρας. Και σε αυτό το φως της ημέρας κράτησε δύο λουλούδια και μάλλον θα ανοίξει και το τρίτο. Εδώ αυτό σίγουρα θα πέσει. Παράξενο φαλαινόψεις, λίγο ευαίσθητο, λίγο καπριτσιόζικο, αλλά καταφέραμε τουλάχιστον να κρατήσει δύο λουλούδια. Εγώ έκανα ζημιά. Όποιος είναι γραμμένος στην ομάδα μου ξέρει ότι σήμερα δεν ανέβασα ούτε καλημέρα, γιατί έχω μια αποθηκούλα, πήγα να τραβήξω κάτι, γλάστρες να σηκώσω κάτι και με έπεσαν όλα, όλα πάνω μου εννοείται, πετραδάκια, χώματα, καταλαβαίνετε. Από τη τσατίλα μου δεν ήθελα ούτε καν να τα μαζέψω και όλη την ημέρα σήμερα μάζευα. Θα επανορθώσουμε όπως είπαμε. Δεν ανέβασα και τίποτα σήμερα στο group, γιατί χθες ο ηλεκτρολόγος έσπρωξε κατά λάθος το δέντρο με τις ορχιδέες μου, έπεσαν δύο κατλέες, καταλαβαίνετε όλη η βεράντα είναι γεμάτη χώματα. Μάζευα σήμερα τα χώματα και χθες έσπρωξα εγώ κάτι τραβούσα, βιαζόμουν και έπεσαν στην αποθηκούλα γλάστρες, χώματα, πετραδάκια, όλα πάνω μου. Τσατίστηκα χθες, δεν έκανα τίποτα, δεν καθάρισα. Και σήμερα όλη την ημέρα καθάρισα. Δεν με συγχωρείτε, θα επανορθώσω. Εδώ έχουμε, χθες έδειξα την προμηναία. Είναι ανθισμένη εδώ και ένα μήνα σχεδόν, δεν έκοψα και ανθοφόρο. Εδώ είναι φαλαινόψεις από τη Θεσσαλονίκη, από την Άννα. Είναι πεντάμορφο. Απλά δεν έκοψα αμφιφόρα στελέχη, λυπήθηκα. Και λίγο έχασαν το τούργορ, πώς να σας πω, το γέμισμα το φύλλο, βλέπετε, είναι τσαλοκουμένο. Λυπήθηκα. Έπρεπε να κόψω, αλλά δεν βαστούσε η καρδιά μου. Μαξιδε μας δεβάλε. Η γνέα είναι φυσική μορφή μας δεβάλες. Δεν ξέρω ποιος είπε ότι μας δεβάλε είναι πολύ ευαίσθητη, πολύ καπριτσιώτικο φυτό. Ίσως εγώ είμαι τυχερή και ήρθε γύρω φυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι λιγότερο από εξάμεινο, μπορεί να είναι 6 μήνες. Βλέπετε πόσες ρίζες, πόσα καινούρια φύλλα και πόσους αμφοφόρους έχει αυτό το φυτό. Απίστευτο. Και από πίσω έχει μικρούς. Δεν θέλω τώρα να την γυρίσω, γιατί θα σπάσω τίποτα σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ έχουμε... Δεν είναι ανθισμένο αυτό το φυτό, αλλά δεν πάει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το μπουλμποφύλλων που... Αμβρόσια, που με έστειλαν από την Αγγλία. Μεγάλωσαν πολύ καινούρια ψευδούλβοι και κάτι άλλο μεγαλώνει εδώ, αλλά δεν μπορώ ακόμα να το δω καλά. Εδώ κάτι, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το δούμε. Όχι, είναι πολύ δύσκολο, πολύ μικρό απλώς. Το βλέπω λίγο. Να σας δείξω τώρα και το αγκρέκο. Α, μισό λεπτό, έχουμε εδώ την Τσιλογκίνα κριστάτα. Αυτή τι μας μεγαλώνει θα δούμε. Μπορεί να είναι και αμφοφόρο. Εδώ έχουμε το Dendrobium nobile. Όπως βλέπουμε είναι γεμάτο αμφοφόρα στελέχη. Αυτό ετοιμάζεται, αλλά μάλλον κατά το Μάιο θα εμφύσει. Έτσι νομίζω. Γιατί δεν το είχα βάλει μέσα. Βλέπετε πόσους έχει. Πολύ πολύ εύκολο φυτό. Δηλαδή χωρίς κόπο θα σας αμφίζει. Και θα αμφίζει, μπορεί και να αμφίζει και δύο φορές το χρόνο. Άμα το αρέσει. Εδώ είναι Angrecum Germanianum. Είχε βγάλει πάρα πολλά παιδάκια, για συγκεκριμένο είδος είναι φυσιολογικό. Το έφαγαν λίγο τα σελεγγάρια που τα βρήκα, δεν ξέρω.
Αλλά τώρα όπως βλέπετε ξεκουκούλουσαν ριζούλες. Βγάζει και καινούριες ριζούλες παντού παντού παντού. Σε όλο το φυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ βέβαια ελπίζω μη τυχόν είναι αμφιφόρα στελέχη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ρίζες και αυτές. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο όταν ήρθε άρχισε να βγάζει και πάνω στο κορμό τα παιδάκια τα οποία δεν αναπτύχθηκαν. Ποιος ξέρει, μπορεί να μπερδεύτηκε το φυτό. Πάντως βγάζει πολλές ρίζες που σημαίνει ότι το φυτό πάει πολύ καλά. Το χειμώνα είχε ρίξει λίγες ρίζες, αποξέρανε, αλλά πήρε μπρος. Εδώ έχουμε σε αυτή την κάμπρια τελευταίο αμφοφόρο, δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά ακόμα υπάρχει. Αυτό το αμφοφόρο ακόμα δεν έκοψα, το προηγούμενο. Είναι τέτοια. Ήθελα σήμερα να τη μεταφυτέψω, αλλά νόμιζα δηλαδή ότι θα την σηκώσω λίγο και θα πάει στην άκρη, αλλά γεμάτη γλάστρα ρίζες και θα αναγκαστώ να βρω μια μεγαλύτερη γλάστρα. Κατά προτίμηση θα είναι πύληνη, γιατί την αρέσει η πύληνη. Επίσης πάρα πολύ εύκολο φυτό, χωρίς καπρίτσια, πάρα πολύ ωραίο. Κάτι τρέχει σήμερα με την κάμερα τη δικιά μου. Μία δεν κλείνει, μία βγάζει παράξενος ήχος. Εδώ το φραγμαπέντιο μου βγάζει καινούρια βατραχάκια. Εδώ ένα βατραχάκι. Εδώ πλειώνει, ακόμα ανθισμένο. Το άλλο φραγμαπέντιο μου δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό ήρθε με τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή μαύριζε εδώ από τη βάση. Δεν ξέρω γιατί. Ζήτησα βοήθεια του κοινού. Εδώ έχει άλλο καινούριο βλασταράκι. Και εδώ έχει ακόμα ένα, δύο καινούριο βλασταράκια. Ζήτησα βοήθεια του κοινού γιατί δεν ξέρω τι τρέχει με αυτό το φυτό. Γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτά τα φυτά για μένα είναι καινούρια. Εδώ είναι mini angrecum, διτηριάει νομίζω. Πάει πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε, έβγαλε και φυλλαράκια καινούριο. Εδώ έχει μια ριζούλα καινούρια. Έχει και εδώ, όπως είπαμε, έχει από πάνω εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, ένα μικρό φυλλαράκι. Και κάτι βγαίνει εδώ, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, γιατί όπως ξέρετε είναι αρκετά καινούριο φυτό για μένα. Μάλλον ρίζα. Θα δούμε. Αυτή η φτέρη. Άμα μεγαλώνει η βεντούζα, όλα πάει καλά. Η μικρούλα εσυλλοσσεί στα απάνθηση, αλλά έχει ακόμα δύο μικρά αμφοφόρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ξεράθηκε λίγο αμφοφόρο στην άκρη. Πάλι ζήτησα βοήθεια του κοινού να μας πούν. Έβγαλε τέσσερα λουλουδάκια. Άρα θα έχουμε ακόμα αμφοφορία. Μεγαλώνει και ρίζες. Θα δούμε. Εδώ είναι ψυχόψεις, μαριπόζα. Δεν άνοιξε, είχα σπάσει αμφοφόρο στέλεχος. Δεν άνοιξε το λουλούδι, ενώ γρήγορα βγήκε. Και κατάλαβα γιατί. Όταν άνοιξα, όταν κοίταξα τα φύλλα, απότομα τα φύλλα ζαρώθηκαν. Ζάρωσαν, ορίστε. Και ανακάλυψα ότι καθόλου δεν έχει ρίζες. Αυτό είναι καθαρά δικό μου φταίξιμο. Αμέλισσα. Είχα βάλει πολύ υπόστρωμα. Δεν ανέπνεαν ρίζες και σάπισαν. Εδώ έχουμε αυτό το ομορφόπεδο. Παφιοπέδιλο Μάουντι. Κοιτάξτε μέγεθος. Είναι πολύ καιρό ανθισμένος. Και ακόμα συνεχίζει να είναι ανθισμένος. Είναι κούκλος. Απλά κούκλος. Φανταστικός. Και χωρίς καπρίτσια. Ευχαριστώ όλους. Γιατί είστε μαζί μου, γιατί βλέπετε τα βίντεό μου. Αύριο ξεκινάει καινούριος μήνας, καινούρια μέρα.
Αν σας άρεσαν οι ορχιδέες μου, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω ευχαρίστως. Καλό βράδυ σε όλους.